Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό Κάναλο. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι έτσι κάπως περίεργα, γιατί η αλήθεια είναι πως τελείωσα τα φιλαράκια για πρώτη φορά στη ζωή μου. Απορρόκειται, δεν τα είχα ξεκινήσει ποτέ. Απλά έβλεπα αποσπασματικά κομμάτια και πραγματικά αν δεν το έχετε δει, σας πείθω εγώ αυτή τη στιγμή, πρέπει να δείτε τα φιλαράκια στη ζωή σας από το πρώτο επεισόδιο μέχρι το τελευταίο. Παιδιά, έκλαψα τόσο πολύ χθες, νιώθοντας ότι, δεν ξέρω, ένα κομμάτι της ζωής μου τελείωσε, πραγματικά. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, έτσι ήταν μια παρέα, η οποία έτσι με έκανε να νιώθω πολύ χαρούμενη. Τώρα δεν θα κάνω spoil γιατί έκλαψα, τέλος πάντων, όσοι ξέρετε, ξέρετε γιατί έκλαψα. Επίσης ένα άλλο κομμάτι που έμαθα πρόσφατα, σήμερα βασικά, όχι ούτε καν πρόσφατα, είναι ότι η Μπέκα κλείνει σαν εταιρεία, κάτι που σημαίνει για εμένα πραγματικά ένα πλήγμα, γιατί είχε προϊόντα τα οποία πραγματικά, ό,τι και να έχω πάρει την Μπέκα, πάντα, μα πάντα έμεινε ευχαριστημένη. Πάντα. Είναι από τις καλύτερες εταιρείες που υπήρξαν για μένα. Από όσο διάβασα, κλείνει λόγω COVID και πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Συνήθως το προϊόντο της ήταν έτσι ενυδατικά, είχαν έντονη λάμψη και πραγματικά νομίζω δεν θα το βρεις αυτό σε άλλη εταιρεία τόσο έντονο όσο της Μπέκα και θα μου λείψει. Τους το έγραψα για από κάτω, δεν άντεξα. Λοιπόν, σήμερα ήρθα εδώ πέρα με ένα μακιγιάζ το οποίο είναι πολύ προσιτό σε όλους πραγματικά και επίσης είναι πολύ famous το τελευταίο διάστημα. Σίγουρα θα έχετε δει πολλές φωτογραφίες από make-up artist που ανεβάζουν αυτό το μακιγιάζ. Θα σας αφήσω εδώ πέρα διάφορες. Και κυρίως έχει γίνει έτσι πολύ μόδα αυτό το μακιγιάζ. Οπότε είπα να το μοιραστώ μαζί σας με οικονομικά προϊόντα, τα οποία είναι drugstore και φυσικά θα μιλήσουμε για την αγαπημένη Maybelline. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Σε αυτό το βίντεο θα κάνω μόνο μάτια. Ξεκινάω έτσι, αισιόδοξα. Γιατί όπως σας έχω πει, τρώμε πολύ χρόνο, οπότε γι' αυτό σας ανέβασα και την προηγούμενη φορά μια βάση για να την έχετε ως βάση του καθημερινού μας μακιγιάζ. Οπότε θα πάρω αυτήν εδώ την παλέτα η οποία μου έχει κλέψει την καρδιά πραγματικά, είναι η Nudge of New York της Maybelline. Δείτε εδώ τι ωραίες αποχρώσεις έχει και τι θα κάνουμε σήμερα. Θα σας δείξω ένα μακιγιάζ το οποίο δεν θα χρησιμοποιήσω ούτε βάση ούτε τίποτα περίεργο γενικά. Ξεκινάω χρησιμοποιώντας της Maybelline το Instant Anti-Age το Concealer και θα το βάλω σαν βάση για τα μάτια μου. Η αλήθεια είναι πως δεν είναι τόσο σταθερό όσο μία βάση, αλλά σίγουρα θα κρατήσει τις σκιές λόγω της ενυδάτωσης που υπάρχει, γιατί στην ουσία θα είναι σαν να ματάρουμε το concealer. Το τοποθετώ πολύ απλά σε όλο το εύρος του ματιού μου. Πω, απίστευτη κάλυψη, έτσι. Δείτε εδώ το ένα μάτι και το άλλο. Τέλειο. Παίρνω ένα σφουγγαράκι, το οποίο θα ψεκάσω λίγο με τη MAC. Το συγκεκριμένο fix spray είναι με τη βιταμίνη C. Το ψεκάζω και πάω να πάρω λίγο την περιττή ποσότητα. Για να μην κάνει γραμμές και να ματάρει και λίγο. Ίσως χρειαστεί στο επόμενο μάτι να το ξαναπεράσω όσο θα ασχολούμαι με αυτό το μάτι, αλλά δεν έχει σημασία, το περνάμε μία πρώτα. Ξεκινάω παίρνοντας ένα πλακέ πινέλο και θα πάρω μια μεσαία καφέ απόχρωση, είναι αυτή εδώ, την οποία θα τοποθετήσω τα μποναριστά. Από εδώ. Κατεβαίνω ακριβώς όπως είναι η κόγχη μου και εδώ θα το βγάλω κατά έξω. Αυτό το εφέ μεγαλώνει το μάτι και ταυτόχρονα το κάνει να μοιάζει πιο τραβηγμένο, πιο έτσι εξυζητημένο θα το έλεγα. Πιο ιδιαίτερο. Και τώρα μπορώ να σβήσω κιόλας. Έχει πολύ καλή απόδοση. Καλά, κάνει ένα lifting από μόνο του βέβαια αυτό το
το εφέ. Το ίδιο θα κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Τέλεια, αφού κάναμε και τα δύο μάτια, όπως είδατε ξεκίνησα από την κορυφή για να συνεχίσω και να φτάσω εδώ. Είναι λίγο διαφορετικά τα δύο μάτια. Εντάξει, στο τέλος δεν θα φαίνεται έτσι. Σχεδόν ποτέ δεν βγαίνουν οι ίδια. Αλλά το ζήτημα είναι στην ουσία να έχουν μια κοινή πορεία. Παίρνω ένα πιο πυκνό πινέλο και θα πάρω την ανοιχτόχρωμη αυτήν εδώ απόχρωση. Ροδακινή μοιάζει εκεί, αλλά δεν είναι, είναι μπέζ τελείως. Και πάω για να τονίσω λίγο όλο αυτό εδώ, αλλά και στην ουσία να κάνω ένα blend για να μην φαίνεται τόσο γραμμικό. Πολύ αυθαίρετα όπως βλέπετε, πάνω στη γραμμή πατάω και στην ουσία απαλύνω λίγο τη γραμμή, δείτε αυτήνα και δείτε αυτήνα. Κατευθείαν φαίνεται λίγο πιο σωστό, πιο όμορφο. Τώρα συνεχίζουμε να το χτίζουμε, θα το κάνουμε πιο σκούρο λίγο και θα πάρουμε αυτήν εδώ την απόχρωση και πάμε πάλι με την ίδια λογική. Ξεκινάω πάλι από τη μέση, τα μποναριστά και ακολουθώ τώρα το σχήμα μου. Απλά αυτό που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ είναι να είναι flat τελείως το πινέλο σας. Μπροστά δεν το φτάνω, θέλω να έχει το σβήσιμο το φυσικό. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το ίδιο και από την άλλη και πάλι θα το σβήσουμε. Θα μπορούσε κάποιος πολύ σωστά να αναρωτηθεί, καλά γιατί δεν τα κάναμε και τα δύο από την αρχή, δηλαδή και τα τρία στρώματα. Γιατί εγώ μπορείτε να το κάνετε βασικά, αλλά εγώ επιλέγω να τα κάνω τμηματικά για να βλέπω και πώς πάει το χτίσιμο στην ουσία. Ξαναπαίρνω το ίδιο πινέλο που χρησιμοποίησα για το σβήσιμο και πάω πάλι χωρίς τίποτα τώρα αυτή τη στιγμή πάνω και κάνω ένα μπλεντάρισμα για να ομογενοποιηθεί. Δείτε κατευθείαν πόσο wow φαίνεται. Είναι τέλειο, εμένα μου αρέσει πολύ. Αν δεν σας αρέσουν αυτού του είδους τα μακιγιάζ, προφανώς δεν θα σας αρέσει, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και θεωρώ πως είναι ένα πολύ ωραίο trend. Τέλεια, ήρθε η σειρά του Cut Crease και παίρνουμε το concealer που χρησιμοποίησαμε για βάση. Αυτή τη φορά θα βάλω λίγο ποσότητα στο χέρι μου. Θα πάρω πάλι ένα flat πινέλο, θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε το μακιγιάζ με τα flat πινέλα. Και παίρνω μια ποσότητα από το χέρι μου που έβαλα σαν βάση και ακριβώς κάτω από αυτό που έχουμε δημιουργήσει. Πάω και κόβω. Στην ουσία, γιατί μεγαλώνουμε το μάτι, γιατί κάνουμε πιο ψηλά την κόγχη από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Άρα βοηθάμε το μάτι να φαίνεται μεγαλύτερο. Προσοχή, μη σβήσετε αυτό που έχετε φτιάξει. Τέλεια. Και θα μπορούσαμε να πάρουμε τώρα ένα οποιοδήποτε blending brush και λίγο να το μπλεντάρουμε. Με προσοχή πάλι. Μη σβήσουμε το καφέ. Αλλά λίγο να πάρουμε την περιττή ποσότητα. Δείτε πόσο διαφορετικό φαίνεται το ένα μάτι πάλι από το άλλο. Σαν να άνοιξε. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη πλευρά. Αφού το κάνουμε αυτό το τέλειο πράγμα που έχουμε φτιάξει εδώ, μπορούμε είτε να βάλουμε σήμερα από την κάτω πλευρά, δηλαδή αυτή που έχουμε αφήσει καινή, είτε να βάλουμε κάτι μάτ. Εγώ θα βάλω κάτι μάτ σήμερα. Μου αρέσει που έτσι έρχεται πάλι λίγο στη μόδα το μάτ. Έτσι να φεύγουμε λίγο από τα συνηθισμένα. Λοιπόν, και θα πάρω μια τελείως μπέζ απόχρωση με ένα πάλι flat πινέλο. Μπορείτε να βάλετε και πούδρα αντί για μπέζ απόχρωση. Βλέπουμε μήπως έχει γραμμές. Σε περίπτωση που έχει λίγο τη σβήνουμε. Και πάμε τα μποναριστά. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω και κάτι πιο άσπρο. Έχει εδώ μια απόχρωση, δείτε την. Παίρνω και λίγο από αυτήνα. Γιατί θέλω να φαίνεται αρκετά φωτεινό σε σχέση με το άλλο. Ναι, καλύτερα με αυτήνα νομίζω. Ωραία, και παίρνω και ένα blending brush και το περνάω λίγο να πάρω την περιττή ποσότητα.
Έχω λίγο μάσκαρα από χθες εδώ κάτω. Αχ, Καλίνα, δεν ξεβάφτηκε σωστά. Αχ, άτιμο κορίτσι. Ταράν. Πάμε να κάνουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Και με λίγο από την μπέζ σκιά παίρνω στο blending brush μου και περνάω, πολύ ελάχιστα όμως, εδώ πέρα πάνω, για να μην στην ουσία γίνει λιπαρό αυτό το κομμάτι, αλλά παρόλα αυτά θα βάλω και με τα highlighter. Πολύ λίγο, ίσα ίσα. Έχουμε και λέμε. Είτε μπορείτε να πάρετε ένα μολύβι και να σχηματίσετε μια γραμμή eyeliner. Εγώ θα το κάνω τώρα με eyeliner, γιατί έχω αυτό εδώ το τέλειο πραγματάκι, το οποίο είναι το Hyper Easy από Maybelline, το οποίο δείτε πόσο λεπτή μυτούλα έχει. Οπότε με βοηθάει πάρα πολύ. Για να πάρω από εδώ. Και να κάνω ένα πολύ ψηλό eyeliner. Oh no! Και είναι και πολύ μαύρο και μ' αρέσει αυτό. Και μου αρέσει που μπορώ να το κάνω με λεπτομέρεια. Δείτε τι ωραίο που φαίνεται ξαφνικά όλο το μάτι. Άλλαξε. Κάπου εδώ κάτι δεν μου αρέσει βέβαια. Συγγνώμη για τη φασαρία σήμερα. Παίζουν τα παιδάκια, γαβγίζουν οι σκύλοι, όλα μαζί σήμερα. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Θα κάνω το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Αφού έβαλα τα eyeliner μου, θα τα προτιμούσα, η αλήθεια είναι λίγο πιο ίσια. Τώρα, ας πούμε, κάνει μια καμπύλη, η οποία, εντάξει, δεν με τρελαίνει, απλά το πήγα στην ευθεία με το τέτοιο για να σας φαίνεται και πιο εύκολο. Εγώ θα τα έκανα λίγο πιο ευθεία παρόλα αυτά. Θα πάρω λίγο από την καφέ αυτήν εδώ απόχρωση, με ένα πινελάκι έτσι στρογγυλοπό, και θα βάλω και λίγο από κάτω. Έχουν πάρα πολύ ωραία απόδοση σκιές. Ομολογώ να πω. Και θα αφήσω την εσωτερική γωνία κενή, γιατί θα βάλω λάμψη. Με ένα flat πινέλο like this, παίρνω την ανοιχτόχρωμη σήμερα απόχρωση και την τοποθετώ στην εσωτερική γωνία. Δείτε τι ωραίο που φαίνεται. Κατευθείαν έγινε πιο γατίσιο το μάτι, πιο μακρύ φαίνεται. Πολύ έντονο βγήκε το σήμερα. Μου αρέσει. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε μάσκαρα, ή μάλλον δεν θα βάλουμε μάσκαρα, πάω να κάνω πρόσωπο και επιστρέφω δρυμύτερη. Έβαλα εδώ τις υπέρλαμπρες λάμψεις μου όπως βλέπετε και έβαλα και ένα περίγραμμα στα χείλη μου, το οποίο είναι από L'Oreal, είναι αυτή εδώ η σειρά, είναι τα Matte Lip Crayon, το έβαλα για περίγραμμα μόνο και άφησα να βάλουμε μαζί αυτό εδώ το τέλειο, το Lifter Gloss της Maybelline. Η συγκεκριμένη απόχρωση είναι η 10 Crystal. Έχει τέλειο βουρτσάκι, μυρίζει υπέροχα. Τώρα θα το δείτε τι ωραία που κάθεται κιόλας. Και ταιριάζει άψογα με το μακιγιάζ μας. Μου κάνει πολύ μπιγιόνου σε αυτό το gloss. Έβαλα μπόλικο. Wow, τέλειο. Οπότε τώρα μας μένει να βάλουμε τη μασκαρίτσα μας και να είμαστε πολύ glam και wow. Και θα χρησιμοποιήσω την The Falsies Lash Lift, η οποία είναι μία από τις πολύ ωραίες μάσκαρες της Maybelline. Γενικά ξέρετε, η Maybelline έχει πολύ ωραίες μάσκαρες. Και κοιτάω κάτω. Έχει ωραίο βουρτσάκι βασικά, μου αρέσει πάρα πολύ. Τις διαχωρίζει τέλεια, μου αρέσει αυτό. Ξαναπερνάω. Αν για κάποιο λόγο πιστεύετε ότι έχετε πάρα πολύ λιπαρά βλέφαρα, αφού κάνετε αυτό το σχηματάκι, περάστε με πούδρα από πάνω, σε όλο το μάτι. Σίγουρα θα κρατήσει καλύτερα. Αν βάλετε βάση πάλι θα κρατήσει ούτως ή άλλως, αλλά λέω αν βάλετε μόνο κονσίλερ όπως κάναμε εμείς σήμερα. Αυτό είναι το tip της ημέρας.
για το συγκεκριμένο make-up. Ωραία, σηκώθηκαν αρκετά. Φαίνονται πολύ ωραίες. Δείτε αυτό που έχει μία στρώση και δείτε αυτό που έχει δύο. Θα βάλω και λίγο κάτω έτσι. Ίσα ίσα να φαίνονται χτενισμένες. Όχι μεγάλη ποσότητα. Πολύ μου άρεσε σήμερα το μακιγιάζ μας. Ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Αυτό ήταν το μακιγιάζ μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Εάν σας άρεσε, πατήστε ένα like από κάτω. Εάν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου. Και τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο. Να μου στέλνετε φωτογραφίες στα social media μου από τα αποτελέσματα που κάνετε. Γιατί μου έχετε στείλει ήδη αρκετά άτομα που δοκιμάζετε τα μακιγιάζ μου. Και πάρα πολύ με χαροποιεί αυτό. Και σας ευχαριστώ για την όλη αυτή στήριξη και την αγάπη που μου δίνετε. Φιλάκια!